Είμαστε στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτή είναι η Δίψος. Η Δίψος βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βόρεια των λουτρών της Εδιψού και περίπου 110 βορειοδυτικά της Χαλκίδας. Η Εδιψός, λόγω της κοντινής απόστασης από τα λουτρά της Εδιψού, πολλές φορές μπερδεύεται με τα ίδια τα λουτρά της Εδιψού. Όμως, είναι δύο διαφορετικές πόλεις, δύο διαφορετικά χωριά, ας τα πούμε. Πίσω μου βρίσκεται πλέον η εκκλησία του χωριού. Είναι αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκου. Χτίστηκε το 1860 και εγκαινιάστηκε το 1872. Είναι ρυθμού βασιλικής, όμως καλύτερα να ακούσουμε για την εκκλησία από τον ίδιο τον ιερέα. Ο ιερός ναός Κοιμήσιος Θεοτόκου ανακοδομήθη το 1872 στο κέντρο της ενορίας της Εδιψού. Ο πρώτος ναός της Εδιψού και της περιφερίας ήταν ο ιστορικός ναός του Αγίου Νικολάου, ο νεκροταφιακός ναός σήμερον. Στο ναό αυτόν του Αγίου Νικολάου αγοράστηκε ολόκληρη η Εδιψός, η περιφέρεια της Εδιψού, από την Τουρκάλαχ Χανούμισσα, την εποχή εκείνη που είχε στη θέση ταμπούρι, είχε το μέγαρό της. Εν συνεχεία, το 1872 έγινε ο σημερινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου προς τιμήν της Παναγίας μας που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό έχει κτιστεί και ένα ενοριακό πνευματικό κέντρο, διόροφον, με σκοπό την κατοικητική και ιεραποστολική κίνηση της ενορίας. Ο ιερός μας ναός και η ενορία μας έχει 8 παρεκκλήσια. Το επιβλητικό καμπαναριό, το οποίο είναι το μοναδικό της περιφερίας, έχει αναμορφωθεί και έχει ενοικοδομηθεί λόγω των ισχυρών σεισμών του 1999 στις 8 Φεβρουαρίου που έγιναν σοβαρότατες ζημιές στον Ιερό Ναό και ο οποίος εξ υπαρχής βάσει των σχεδίων που υπήρχαν έγινε η σχετική ανοικοδόμηση. Μέσα στην πλατεία χαιρόμαστε με την παρουσία των παιδιών μας που τα παιδιά πολλές φορές έζησαν και γεγονότα μέσα στην εκκλησία, βλέποντας με την αθωότητα της ψυχής τους την ίδια την Παναγία να τα προσκαλεί, να τα ευλογεί για να προχωρήσουν μέσα στο διάβα της ζωής ανανεωμένα και ευλογημένα. Εδώ βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ήταν η πρώτη εκκλησία που φτιάχτηκε εδώ στην Εδιψό. Χρονολογείται περίπου το 1800, ενώ θα παρατηρήσετε τις πολύ χαμηλές πόρτες του. Αυτό χρησιμεύε για να μην μπαίνουν οι Τούρκοι με τα άλογα μέσα και κάνουν ζημιές, όπως μας είπαν εδώ οι παλαιότεροι. Από αυτήν εδώ τη μικρή είσοδο μπαίνανε οι γυναίκες, ήταν ο γυναικονίτης. Οι γυναίκες παλαιότερα δεν επιτρέπονταν να ήταν μαζί με τους άντρες. Και έτσι εκκλησιάζονταν εδώ πέρα και βλέπαν τη Θεία Λειτουργία από τις μικρές τρύπες. Πίσω μου ακριβώς βρισκόταν το παρατηρητήριο, η οικία της Τουρκάλας, όπως μας είπαν εδώ οι ντόπιοι. Στην νοτιοδυτική πλευρά του χωριού και πάνω σε ένα πολύ όμορφο ύψωμα βρίσκεται και το Δημοτικό Σχολείο της Εδιψού. Έχει κατασκευαστεί περίπου τον 20ο αιώνα και έχει, αν όχι την καλύτερη, μία από τις καλύτερες θέες που μπορεί να έχει ένα δημοτικό σχολείο να βλέπουν τα παιδάκια. Στην Εδιψό υπάρχει ένας πάρα πολύ δραστήριος χορευτικός σύλλογος. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Σιγάλα βρε κι ουρανό,
Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο χωριό της Διψού, στην πλάτεια του χωριού. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σαλιγκάρας, είμαι ο δάσκαλος του χορευτικού πολιτιστικού μουσικού συλλόγου της Διψού. Ο σύλλογός μας λοιπόν δημιουργήθηκε το 2003, μετράμε δηλαδή 20 χρόνια ζωής και κάτι ακόμα πλέον. Δημιουργήθηκε από τη μητέρα μου και από κάποιους άλλους ανθρώπους που αγαπούσαν πολύ την παράδοση. Ο σύλλογός μας λοιπόν στα χρόνια της ζωής του μετράει πάρα πολλές παραστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και στους γειτονικούς Δήμους. Πάρα πολλές παραστάσεις στη Χαλκίδα, πολλές φορές έχουμε πάει στην Αθήνα. Έχουμε συμμετάσχει σε κάποια φεστιβάλ σε νησιά, όπως α πούμε στην Κρήτη, στη Σαντορίνη και σε κάποια άλλη νησιά, στην Πάρο, Αντίπαρο. Επίσης έχουμε πάει εξωτερικό, έχουμε πάει Ρουμανία, έχουμε πάει Βουλγαρία. Γενικά ο σύλλογος μας είναι πολυπληθής, έχει 130 άτομα αυτή τη στιγμή μέλη. Αποτελείται από 3 τμήματα. Έχουμε το τμήμα το παιδικό μας, εφηβικό και τμήμα ενηλίκων. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε κάποιους χορούς από την ευρύτερη περιοχή της Βίας. Και καθώς επίσης θα δούμε και χορούς από τη Μικρά Ασία, γιατί η περιοχή μας εδώ πέρα έχει δεχτεί πάρα πολλούς πρόσφυγες και έχουμε και αυτά τα ακούσματα. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Εγώ, όπως βλέπετε, φοράω την τοπική ενδυμασία της Εδιψού, τα σεγκούνια. Ο σύλλογός μας θα σας παρουσιάσει σήμερα 2 χορούς. Ένα συρτό, σιγαλά βρέχει ο ουρανός, και το από ξένο τόπο και μακρινό, ένα συρτό της Μικράς Ασίας, γιατί το χωριό έχει και πρόσφυγες. Στην Διψό, μετά το 1917 και στις αρχές των διωγμών από τη Μικρά Ασία,
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες και φτιάξανε το συνοικισμό της Εδιψού. Περισσότεροι ήταν ψαράδες, αλλοιείς, αλλά ασχολήθηκαν και με τη γεωργία, με την ραπτική και με άλλα επαγγέλματα. Πάμε να γνωρίσουμε έναν απόγονο. Εγώ γεννήθηκα εδώ, στην Εδιψό. Ο πατέρας μου ξεκίνησε και με το διωγμό του 17 ήρθε εδώ. Και το 22 φέρανε και τη μητέρα μου ελεύθερη, τότε ήταν η μάνα, οι γονείς τους. Από τη Μικρασία ήρθαν, έτσι. Από τη Μικρασία, από τη Τζεσμέ, από τη Σμύρνη, ναι. Από εκεί, από τη Μικρασία. Λοιπόν, ήρθαν εδώ, αραβωνιαστήκανε, παντρευτήκανε και κάνανε 7 παιδιά. Όταν έγινε ο διωγμός, ο πατέρας μου το 17, μπήκανε, λέει, πολλά άτομα σε μια βάρκα και ξεκινάγανε από την Τουρκία, από τη Σμύρνη, 7 μέρες μέσα στο πέλαγος. Ήτανε πολλοί, ήταν στη βάρκα, άλλοι πεθάνανε, μάλλον τους ρίξανε μέσα και δεν είχαν να φάνε. Είχαν μια αρμάδα κρεμμύδια και τρώγανε και τελικά η βάρκα αυτή τους έβγαλε στους ωραίους. Έτσι εγκαταστάθηκε ο πατέρας μου εδώ. Κατευθείαν δηλαδή δεν πήγανε στον Πειραιά όπως πηγαίνανε παλιά οι άλλοι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν κατευθείαν εδώ στους ωραίους, έτσι. Στους ωραίους, ναι. Εδώ. Εδώ στην Εδιψό, περίπου το 1972, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο ατύχημα με ένα βιτιοφόρο και είχε πάρει όλος ο δρόμος, ο κεντρικός, φωτιά μέχρι κάτω. Εδώ βρισκόμαστε πάνω από το χωριό της Εδιψού. Είμαστε στο μέρος που υπάρχει ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Για την Αγία Παρασκευή έχουν βαφτιστεί πάρα πολλές γυναίκες εδώ του χωριού, οι οποίες την τιμάνε και ιδιαίτερα. Ο ναός αυτός ο καινούριος βρίσκεται λίγα μέτρα πιο μακριά από τον παλιό ναό που υπήρχε εδώ πιο κάτω και δίπλα ακριβώς από τον πύργο της Εδιψού. Όπως βλέπετε, η θέα πίσω μου είναι ιδυλιακή. Τώρα θα σας πω μια ιστορία. Όπως όλα τα ωραία μέρη, κάποτε έχουν και ένα ωραίο τέλος. Ή άσχημο τέλος. Έτσι λοιπόν, η Εδιψός, η αμαρτωλή αυτή η αρχαία πόλη, είχε μια μεγάλη καταστροφή από τον Θεό. Έτσι, εικάζεται ότι μοιάζει με τη Βαβέλ, εικάζεται ότι μοιάζει με τα Σόδομα και τα Γόμερα. Έτσι όπως ήταν ο Λότ και η γυναίκα του, η οποία έμεινε στήλη άλατος, υπάρχει μια ιστορία εδώ πέρα. Η ιστορία αναφέρει τη Ζαχαρούλα ή αλλιώς Αγαθή ή Αγαθοσύνη. Τη Ζαχαρούλα λοιπόν την ειδοποίησε ο Θεός ότι πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην αμαρτωλή πόλη της Εδιψού. Και την προειδοποίησε να φύγει και να πάρει τα γουρουνάκια της μαζί και να πάει μακριά. Της είπε όμως, πρόσεξε, μην γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις. Αυτή ανέβηκε, έφυγε από το χωριό και ήρθε εδώ πάνω. Όμως θεώρησε σωστό και πονηρό να κοιτάξει κάτω τα πόδια της. Και έτσι, όπως κοίταξε, έμεινε πέτρα. Πέτρωσε και αυτή και τα γουρουνάκια της. Και έτσι περίπου βγήκε και το όνομα της Εδιψού. Μια θεωρία θέλει, όπως κοιτάζει κάτω από τα πόδια, είδε αυτό που είδε και έμεινε το όνομα Εδιψός. Δίπλα ακριβώς από το ναό βρίσκεται ο πύργος Εδιψού. Ο πύργος Εδιψού είναι ένας τετράγωνος πύργος. Διατίθεται σε αρκετά καλό ύψος και εικάζεται ότι ήταν η οικία και το καταφύγιο της Πετρονέλα Τόκο. Η Πετρονέλα Τόκο έφτιαξε αυτόν τον πύργο περίπου το 14ο αιώνα.
Και δίπλα υπήρχε και ο παλιός ναός, όπως έχουμε πει, της Αγίας Παρασκευής, που η Κάζδο τον είχε φτιάξει για να εκτελεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Η Πετρονέλα Τόκο ήταν η κυρά της Εδιψού και των Λιχάδων από το 1483 μέχρι το 1410. Αποχώρησε το 1410 μετά από κάποιες συμφωνίες που είχε κάνει με τους πειρατές, όπως φαίνεται, οι οποίοι είχαν αρχίσει τις αυξανόμενες επιδρομές εδώ στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που αναφέρεται ότι το 1414 έγινε μια τόσο μεγάλη πειρατική επιδρομή που τόσο και η αρχαία Εδιψός, τα Λουτρά της Εδιψού, όσο και η νεότερη Εδιψός, το χωριό της Εδιψού, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους πειρατές και οι κάτοικοι πουλήθηκαν ως σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Εδώ είναι ένας ανατικός πύργος από τους λίγους που έχει η Βόρεια Εύβοια, γιατί περισσότεροι είναι στη Νότια Εύβοια, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την ιστορία της Εδιψού και του χωριού, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφανισμό της Λουτρόπολης μέχρι να ξαναεπανέλθει η Λουτρόπολη όπως είναι σήμερα. Αυτός είναι μια φρικτορία. Όταν λέμε φρικτορία, εννοούμε κάποιες οχυρώσεις ενετικές. Η λέξη αποτελείται από το συνθετικά φρικτός με ύψιλον το φρί και ώρα, που σημαίνει φροντίδα. Φρικτός σημαίνει πυρσός, δηλαδή ο έλεγχος των πυρσών, των φωτιών δηλαδή. Διότι οι φρικτορίες ήταν το τηλεγραφείο της εποχής εκείνης και της αρχαίας εποχής, που σημαίνει από ένα ψηλό μέρος σε ένα άλλο ψηλό μέρος, με φωτιές ή με καπνούς, μπορούσαν να μεταδίδονται ειδήσεις σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων σε πολύ λίγα λεπτά. Στη συγκεκριμένη φρικτορία ήταν και οχύρωση, διότι εδώ διέμενε η κυρά της Εδιψού, η Πετρονέλα Ντελατόκο, η τελευταία κυρά της Εδιψού, προκειμένου να αποφευθεί κάποια πειρατική επιδρομή και να διακινδυνεύσει η ίδια. Ο συγκεκριμένος πύργος είναι μια μεγάλη φρικτορία σχετικά. Έχει διαστάσεις περίπου 7,5 επί 6,5, που σημαίνει ότι είχε τουλάχιστον 2 δωμάτια, το ένα πάνω στο άλλο βέβαια, αρκετά μεγάλα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μια βαρόνη της εποχής εκείνης. Σε ποιο σημείο τώρα έχει σχέση με την καταστροφή της Εδιψού? Πολλοί λένε, μέσα από την παράδοση, η οποία ενίοτε παραπληροφορεί παρά οδηγεί σε ιστορικές αλήθειες, ότι η Εδιψός καταστράφηκε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όταν δηλαδή ο χριστιανισμός έγινε πλέον η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής. Καταστράφηκε η Εδιψός λόγω της ακολασίας και της ανηθικότητας που επικρατούσε κατά την ρωμαϊκή εποχή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Εδιψός λειτουργήσε για πολλά χρόνια ως Λουτρόπολη, ακόμα και στο χριστιανικό Βυζαντινό κράτος. Η καταστροφή της Εδιψού, αφανισμός, έγινε το 1413 και 14, μετά από 2 φοβερές και ομαδικές πειρατικές επιδρομές που ήταν ξαφνικές και αφάνισαν εντελώς τον τόπο εδώ πέρα, με σκλάβους, σκλάφυρα κτλ. Για να συνδυάσουμε την Πετρονέλα Ντελατόκο, τους ενετούς, και την καταστροφή της Εδιψού, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, αφού πρώτα συμβουλευτούμε τις ιστορικές πηγές. Αυτές είναι οι εξής. Το 1400, από ό,τι ξέρουμε, το 1205, μετά τη Σταυροφορία, η Ελλάδα και η Εύβοια καταλήφθηκαν από τους Ενετούς, έχουμε την Ενετοκρατία, η οποία διατηρείται μέχρι το 1470, όταν ο Μωάμεθ, οι Τούρκοι, κατέλαβαν τη Χαλκίδα με τον γνωστό τρόπο και επήλθε η άλωση και ολόκληρη της Εύβοιας. Το 1483
εγκαθιδρύθηκε εδώ πέρα η τελευταία βαρόνη και διοικητής και φεουδάρχης κατά κάποιον τρόπο της Εδιψού, η Πετρονέλα Ντελατόκο, η οποία τις πολλές στιγμές τις πέρασε εδώ, καθότι είχε αρχίσει ήδη η πειρατεία στο Αιγαίο Νανθή. Και η πειρατεία εκείνη την εποχή ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ διαδεδομένο και καλό επάγγελμα για τους νησιώτες του Αιγαίου. Στα τελευταία όμως χρόνια, όταν είχε ήδη επεκταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλο το Βυζάντιο, υπήρχε μία ατονία πλέον στην ισχύ την Ενετική και οι Βενετοί βρήκαν έναν άλλο τρόπο να αυξάνουν τα έσοδά τους, εκμεταλλευόμενοι την πειρατεία, ξεπλένοντας επί της ουσίας μαύρο χρήμα, διότι συνεργάζονταν με τους πειρατές του Αιγαίου και κατόπιν, με κάποιο τρόπο που είχαν αυτοί, πουλούσαν το εμπόρευμα, κυρίως στους σκλάβους, στους Τούρκους, και αυτοί από εκεί και μετά μπορούσαν να τους διαδώσουν, να τους εξάγουν στα άλλα παζάρια της Ανατολής. Έτσι λοιπόν, η Πετρονέλα Ντελατόκο βλέπουμε, σύμφωνα με την ιστορία, το 1410 με 1411 να αποχωρεί εντελώς από εδώ, μαζί με όλη τη φρουρά της. Και συνεπώς αφήνει έναν τόπο εντελώς χωρίς διοίκηση, χωρίς δύναμη, χωρίς αστυνομία, να το λέγαμε με πιο απλά, προκειμένου να διασωθεί η ίδια ή για κάποιους άλλους λόγους που μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν οι λόγοι μιας συνεννόησης που είχαν κάνει οι Ενετοί μαζί με τους πειρατές του Αιγαίου, προκειμένου να γίνει αυτό που έγινε στην Εδιψώ εδώ πέρα. Το 1413 λοιπόν γίνεται η πρώτη ομαδική συνεταιρική επιδρομή πειρατική, δηλαδή από πολλές πειρατικές ομάδες, όχι από ένα-δύο καράβια, και το 1414 μία δεύτερη, που προκαλεί τον πλήρη αφανισμό της περιοχής. Δηλαδή όλοι σχεδόν οι κάτοικοι συνελήφθησαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι μαζί με όλα τα υπάρχοντα τα οποία υπήρχαν. Έτσι λοιπόν τέλειωσε η ιστορία της, η λαμπρή ιστορία της αρχαίας της πόλης των Θερμών, της Εδιψού. Και αρχίζει και πλέον η Εδιψός εστιάζεται στο χωριό που από τότε αρχίζει πάλι σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Το χωριό της Εδιψού που ξέρουμε και σήμερα. Αυτή είναι η εκδοχή της καταστροφής του αφανισμού της Εδιψού. Και ξέρουμε φυσικά όλοι ότι υπάρχει και ο μύθος της Ζαχαρούλας που επικαλούνται κάποιοι για να μας πούνε ότι τιμωρήθηκε από το Θεό λόγω της ακολασίας η Εδιψός. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη κάπου αλλού, όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αλλά στην Εδιψό πάντως δεν συνέβη αυτό. Λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε, φίλε μου, βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στην καινούρια Αγία Παρασκευή, η οποία σε επίπεδο λατρείας αντικατέστησε την Αγία Παρασκευή, ένα εκκλησάκι το οποίο είναι πολύ ιστορικό. Την περιβόητη Φραγκούλα. Λέγανε Φραγκούλα λόγω της, επειδή εξυπηρετούσε τα θρησκευτικά καθήκοντα της κυρίας Πετρονέλα Ντελατόκο, της τελευταίας κυράς της Εδιψού. Και αν δεν κάνω λάθος, λέγεται και η θέση εδώ πέρα που είμαστε, Φραγκούλα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Λόγω του μικρού αυτού εκκλησιδίου, το οποίο δυστυχώς σήμερα μόνο από μινάρια υπάρχουν, όπως θα δούμε και βλέπουμε στη φωτογραφία. Είναι εκεί περίπου που είναι τα κυπαρίσια, είναι στο κάτω μέρος και είναι πνιγμένο στα βάτα. Το 2018 που βγάλαμε φωτογραφίες ήταν κάπως πιο. Δυστυχώς ήταν ένα μνημείο που έπρεπε να συντηρηθεί και πρέπει ακόμα, αυτό που υπάρχει τουλάχιστον, διότι έχει τεράστια ιστορία. Είναι από τα λίγα βυζαντινά εκκλησάκια. Είναι ζήτημα να έχουμε 4 με 5 βυζαντινά εκκλησάκια, σε ερείπια φυσικά λόγω Περκόφτσιαλη στη Βόρεια Εύβοια,
εν αντιθέσει με την Νότια Εύβοια που έχει πολλά, πάρα πολλά. Όπως είναι στο Μαραθιά, η Παναγία εκεί πέρα. Βέβαια, ακριβώς, ακριβώς. Η οποία είναι το μοναδικό ίσως που σώζεται περισσότερο από τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι ερείπια σαν την Αγία Παρασκευή εδώ. Και πρέπει να τονίσουμε ότι η Αγία Παρασκευή ήταν, είναι μια Αγία που λατρεύεται και από τους Καθολικούς και από τους Ορθοδόξους. Οπότε πιστοποιείται η ενέργεια της Πετρονέλα Νταλατόκο να διατηρεί αυτή την εκκλησία. Ωραία. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τους πρόσφυγες που είχαν έρθει εδώ πέρα στην Ιδρυψό. Ναι, οι πρόσφυγες ήταν σε όλη την Εύβοια. Έχω φτιάξει και το βιβλίο εδώ και εκεί με τις πατρίδες των Εβραίων προσφύγων και μετρώντας από ποιες περιοχές προέρχονται οι Εβραίοι πρόσφυγες, γύρισα όλη την Τουρκία από άκρο σ' άκρο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πρόσφυγες από μια καθαρόημη αρχαιοελληνική περιοχή, τη Χερσόνησο της Κιζίκου, όπου βρίσκεται η Μηχανιώνα, που υπερηβόητη Αρτάκη δηλαδή, και σήμερα αν πάει κάποιος εκεί θα δει τα αρχαία μνημεία να είναι διαλυμένα και ατάκτως ερημένα σε κάποιες περιοχές. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Χθες μου έκανε εντύπωση, μίλαγα με έναν απόγονο εδώ από τους προσφύγους και μου είπε ότι η βάρκα δεν ήρθε πρώτα στον Πειραιά και ήρθε μετά από εδώ, ήρθε κατευθείαν εδώ στους Ωραιούς. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι ερχόταν πρώτα στον Πειραιά οι βάρκες και μετά τους μοιράζανε. Ναι, όχι, όπως και στον. Οι νεοπηριώτες δεν πήγαν στον Πειραιά. Αλλά είχαν προσυνεννόηση κάποιοι για να έρθουν σε περιοχές που είχαν προκαθορίσει οι ίδιοι για την διαμονή τους. Και υπήρχαν πρόσφυγες και πρόσφυγες. Δηλαδή μετά το 24 τη Συμφωνία της Λοζάνης δεν πηγαίνανε όλοι στον Πειραιά. Ο Πειραιάς ξεκίνησε κυρίως από τον διωγμό το 22, όπου έπρεπε αναγκαστικά να πάνε εκεί πέρα γιατί ήταν ένας χαμός τότε. Δεν ήταν οργανωμένη η έξοδος. Ήταν η φυγή των άτακτων. Βέβαια. Μετά το 24 με τη Συμφωνία της Λοζάνης γίνονταν οργανωμένες αποχωρήσεις από τις περιοχές. Και επίσης μου είπαν ότι οι πρώτοι που ήρθαν εδώ πέρα, οι πρόσφυγες, ήρθαν από το 17. Δηλαδή μόλις είχαν ξεκινήσει η μερική διωγμή, η αρχή. Ναι, βέβαια, γιατί είχαν περιπέτειες στη Μηχανιώνα τουλάχιστον, γιατί υπήρχαν και άλλοι πρόσφυγες, όπως στην Καπαδοκία, στην Κωνσταντινούπολη, οι πυριώτες του Κεμέρ Μουργκάζ. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είχαν και περιπέτειες, διότι κάποιους από αυτούς τους είχαν επιστρατεύσει, γιατί οι Τούρκοι προκειμένου να. Έτσι αποφεύγουν, γίνονται εστίες Ελλήνων κατά την ανώμαλη εποχή. Είχαν κάνει επιστρατεύσεις σε χωριά ελληνικά και κυρίως στη Κιζίκου και τους είχαν πάει σε στρατόπεδα εργασίας. Πολλοί από τους οποίους πεθάνανε κιόλας. Οι πρόσφυγες από εκεί πέρα, όπως και σε όλη την Μικρά Ασία, ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένοι και ικανοί. Και αυτός είναι και ο λόγος, όπως και στο Μουσαλί που έγινε, που δόθηκαν περιοχές και κτήματα γνωρίζοντας οι ηθήνοντες της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα μπορούσαν να τα διαχειριστούν καλύτερα από ό,τι θα τα διαχειριζόταν οι Έλληνες. Ναι. Αυτό είναι γεγονός πανελλήνιος στους πρόσφυγες και εδώ διέπρεψαν οι πρόσφυγες αρκετά. Και ήταν περισσότερο από ό,τι μου είχαν ασχοληθήκαν με την αλεία. Ψαράδες. Ναι, ναι, ναι. Και αλεία, γεωργία, αλλά ήταν και κάποιοι οι οποίοι είχαν μεγάλες ικανότητες, γιατί δεν είχαν, ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν την τουρκοκρατία. Ήταν τουρκοκρατία σε σκυρή της μορφή, ήταν στα μέρη τα εκτός κέντρου Τουρκίας. Ναι, ναι. Διότι κακά τα ψέματα στα παράλια τα Ιωνικά, στη Σμύρνη, ο πολιτισμός αναπτύχθηκε χωρίς κανένα εμπόδιο επί αιώνες. Μην ξεχνάμε ότι η Σμύρνη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης κατά την εποχή που έγινε ο διωγμός και μετά. Πολύ ωραία. Η Ιδρυψός είναι πάντα
μια, ίσως για μένα η πιο σπουδαία Λουτρόπολης του κόσμου. Είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός. Μιλάμε για την Λουτρόπολη. Ξεκινάμε από τους Μύθους, όπου είχαμε τα θερμά του Ηρακλή. Εδώ ήταν το κέντρο που διέπρεπε ο μεγάλος αυτός ήρωας παγκόσμιου φήμης πλέον σήμερα, ο οποίος, μυθικός ήρωας βέβαια, ο οποίος αποκαθιστούσε τις δυνάμεις του, λουζόμενος στα νερά τους Εδιψού, που είχαν φτιαχτεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Ναι, ακόμα και το ξύφος του Θησέα, το Εδίψιο Ναόρ που λέμε, ήταν το του το έκλειψε ο πατέρας του για να αναγνωριστεί μετά όταν θα πήγαινε στην Αθήνα. Λεγόταν Εδίψιο Ναόρ, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί λέγονταν Εδίψιο Ναόρ. Κάποιες ιδιότητες τα είχε. Κάτι μαγικό, ναι. Ήταν το ελληνικό Excalibur. Ναι. Πιθανότατα λόγω των νερών της Εδιψού, το μέταλλο δηλαδή, γιατί δεν είχε μεταλλεία η Εδιψός, η Χαλκίδα είχε μεταλλεία. Ίσως τα νερά της Εδιψού να έσβηναν το σπαθί αυτό και όταν το έφτιαχναν και να γινόταν μαγικό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Όποτε θέλεις την διάθεση σου. Να είστε καλά. Πάτε. Εδώ βρισκόμαστε στην παραλία της Εδιψού. Είναι ο Άγιος Νικόλαος με το ομώνυμο εκκλησάκι. Εδώ στην παραλία μπορείτε να βρείτε καφετέρειες, μπορείτε να βρείτε μικρά ταβερνάκια για να φάτε το ψαράκι σας, τα καλαμαράκια σας και ό,τι άλλο θέλετε, να πείτε το καφεδάκι σας, το ποτάκι σας αργά το βράδυ και συνεχίζουμε. Πόσο χρόνο είσαι τώρα εσύ? Πόσο χρονό είμαι? Εγώ? 25. Α, φαίνεσαι, μια χαρά. Κουκλάρα είσαι, κουκλάρα. Είμαι 99. 99. Άντε, άλλο ένας χρόνος και πάμε στα 100. Καλά ήρθαμε μέχρι εδώ. Έχω πιει πολλά ποτήρια με φαρμάκι. Αλλά ο Θεός δίνει και φώτιση, δίνει και δύναμη. Όλα τα χρόνια τα πέρασα και τώρα που είμαι σε αυτήν την ηλικία τα θυμόμαι όλα. Τις γιαγιάδες και τις παππούδες τις κράτησα εδώ. Και μου δίνανε οι ηθικές. Οι ηθικές από τις μεγάλοι άνθρωποι πιάνει. Αν το ξέρετε. Και μου λες, εσύ πόσα χρόνια ήμουν στην Εδιψό? 80. Τόσα πολλά, ε? Βεβαίως, ήμουν 20 χρονού. Εσύ παντρεύτηκες στην Εδιψό? 18, 19 παντρεύτηκα στα Γιάλτρα. Στα Γιάλτρα, ε? Γιαλτρανόνι πήρα. Εκεί ζήσαμε 4-5 χρόνια, 3. Και μετά κάναμε αγορά σπίτι στον Εδιψό και ήρθαμε. Και κάναμε ορισμένα πράγματα, περιβόλια, μπέλια, το ένα, το άλλο. Ήρθαμε στον Εδιψό, είχαμε γίδια. Γιατί τα Γιάλτρα ήταν μακριά να παίρνουμε και να ερχόμαστε. Ναι. Και ήρθαμε, πήραμε ένα σπίτι. Πήγα στα Λωτρά, μαμί, να γεννήσω τη Γεωργία μου. Και από εκεί δεν πήγα στα Γιάλτρα, πήγα στην Εδιψό. Ωραία, ωραία. Θυμάσαι έτσι καμιά παλιά ιστορία από την Εδιψό να μου πεις? Ορίστε. Καμιά παλιά ιστορία από την Εδιψό, θυμάσαι να μου πεις? Πώς τα περνάγατε τότε, τι κάνατε? Ιστορία, ναι. Τι να θυμόμαι. Τώρα έχουν περάσει πολύ τα χρόνια. Με το Γαϊδουράκι. Το Γαϊδουράκι καβάλα. Από το βουνό μέχρι τα Λωτρά. Τα Λωτρά στον Εδιψό και τον Εδιψό στο βουνό. Αν σου αρέσει το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση και ένα like. Άφησέ μας τα σχόλιά σου κάτω στα μηνύματα και ακολούθησέ μας στις περιπέτειές μας στη Βόρεια Εύβοια, στα βουνά της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.